Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Όπως σας προείπαμε, βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι μας βοηθάει στην νοηματική η κυρία Ανδριανή Γαλάνη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και πολύ σωστό το συγκεκριμένο μέτρο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στο τελευταίο μίλι, τελευταίο χιλιόμετρα, τέλος πάντων, έτσι πως τα μετράμε εδώ στη χώρα μας, της προεκλογικής εκστρατείας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα περιμένουμε την Κυριακή από πλευράς αποχής. Ακούσαμε δημοσκόπους αυτήν την εβδομάδα, οι οποίοι δεν αποκλείουν το γεγονός να φτάσει η αποχή κοντά και στο 60%. Και αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Εύχομαι αυτό να μην συμβεί και να αντιληφθούν έστω και την τελευταία στιγμή οι πολίτες ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερο σημαντικές για το μέλλον τους, για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη, για το τι μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από την Ευρώπη την επόμενη μέρα. Όμως, για να σας είμαι τελείως ειλικρινής, αντιλαμβάνομαι την κούραση των πολιτών. Και εγώ ίδιος την αισθάνομαι. Είναι η τρίτη πανελλαδικής εμβέλειας προεκλογική εκστρατεία την οποία κάνουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο. Οι πολίτες ψήφισαν δύο φορές. Αχρίαστα θέλω να θυμίσω, γιατί είχαμε και την κάλπη της απλής αναλογικής. Όπως απεδείχθη τελικά, εξέλεξαν κυβέρνηση και ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά να τους ξαναπούμε, ελάτε στην κάλπη, να τους κινητοποιήσουμε, να τους βομβαρδίσουμε με μηνύματα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη κούραση του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει τα δικά του προβλήματα και νομίζω να αντιμετωπίζει αυτές τις ευρωεκλογές με μια σχετική απάθεια. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε και εγώ προσωπικά να εξηγήσω γιατί η συμμετοχή είναι σημαντική και για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη αλλά και για τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν όσον αφορά την εσωτερική κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων και θέλω πάλι να κάνω έστω και την τελευταία στιγμή μια έκκληση, αξίζει τον κόπο η συμμετοχή σε αυτήν την κάλπη. Πολύ σημαντικές αποφάσεις θα πάρθουν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια. Η Ευρώπη μας αφορά όλους. Δεν είναι μια, θα έλεγα, γραφειοκρατική πραγματικότητα η οποία δεν ακουμπά την καθημερινή μας ζωή. Και να κάνω μια έκκληση παρά τον καλό καιρό και παρά την κούραση η οποία μπορεί να υπάρχει, να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο αυξημένη συμμετοχή. Γιατί δεν θα ήθελα το βράδυ των εκλογών σε 2 μέρες από τώρα να συζητάμε και να λέμε ότι είμαστε όλοι χαμένοι επειδή είχαμε μεγάλη αποχή. Θα έχουμε μεγάλη αποχή, μεγαλύτερη αποχή από τις εθνικές εκλογές. Αυτό συμβαίνει πάντα στις ευρωεκλογές. Αλλά καλό είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε όλα τα κόμματα μέσα από νομίζω έναν ήπιο πολιτικό λόγο, γιατί δεν νομίζω ότι η τοξικότητα βοηθάει ποτέ στο να φέρουμε κόσμο στην κάλπη. Τελικά να πείσουμε τους πολίτες για αυξημένη συμμετοχή. Και να πω κάτι τελευταίο για τη συμμετοχή. Η Νέα Δημοκρατία έκανε μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενθάρρυνε τη συμμετοχή, την επιστολική ψήφο. Την έκανε μόνη της. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί έχω κουραστεί να ακούω διάφορα κόμματα. Ειδικά το Πασόκ να μας μιλάει για το πόσο εξυγχρονιστικό και προοδευτικό είναι, όταν δεν ψήφισε ουσιαστικά καμία μεταρρύθμιση εξυγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής ψήφου. Η επιστολική ψήφος έδωσε δυνατότητα σε 200.000 συμπολίτες μας, που θα είχαν ενδεχομένως δυσκολία να πάνε στην κάλπη, να ψηφίσουν. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η διαδικασία διεξήχθη άψογα. Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν ακούω πολίτες και εντός αλλά κυρίως εκτός Ελλάδος να μας λένε ναι, αυτό είναι Ευρώπη. Να μπορούμε να ψηφίζουμε άνετα και με ασφάλεια. Κάναμε έναν κύριο από εδώ τη Σουηδία, ο οποίος από πολύ μακριά, από πολύ μακριά, από 1.000 χιλιόμετρα από τη Στοκχόλμη. Από τον Αρκτικό, τον νομίζω. Ναι. Ο οποίος είναι, είπε ότι είναι πολιτισμός. Και δεν είναι. Αυτό, όχι, δεν είναι πολιτισμός. Αυτό είναι Ευρώπη. Επειδή λέμε πολλές φορές πώς θα γίνουμε Ευρώπη, αυτό είναι Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ελλάδα την οποία θέλουμε. Πάντως, με αφορμή και την αποχή, γι' αυτό σας ακούμε και την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο, αν δεν κάνω λάθος, επιμένετε πάρα πολύ στη λέξη συσπήρωση, επιμένετε πάρα πολύ σε αυτή τη στρατηγική της συσπήρωσης, προφανώς για να περιοριστεί και το κομμάτι της αποχής. Τι θα γίνει αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, καταρχάς να επαναλάβω ότι το σύνθημα το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και ψηφίζουμε για να ακουστεί ισχυρή η φωνή της Ελλάδος στην Ευρώπη την επόμενη μέρα, όπου θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αν θα έχουμε, για παράδειγμα, ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω ότι μόλις κατατέθη το αίτημα για την 4η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αυτό λύγει το 2026. Αν θα έχουμε ένα κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα. Χθες βρέθηκα στην Γαλλία να επιθεωρήσω τις 3 υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό θα ήταν να είχαμε και μια ευρωπαϊκή προσθήκη στους πόρους που μπορούμε να δαπανούμε και την ευρωπαϊκή άμυνα. Τι θα γίνει με τους αγρότες μας,
πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τελικά έχουν επιπτώσεις και στο τι θα γίνει στην πατρίδα μας. Γι' αυτό ψηφίζουμε πρωτίστως. Όμως, είναι μια εθνική κάλπη από την οποία θα βγουν εθνικά συμπεράσματα. Και προφανώς όλα τα κόμματα θέτουν τους στόχους τους. Νομίζω το μόνο κόμμα το οποίο έχει θέσει ένα σαφή στόχο, ποσοτικό. Είπαμε θέλουμε να προσεγγίσουμε, γιατί όχι να ξεπεράσουμε το ποσοστό το οποίο πήραμε στις προηγούμενες εκλογές. Το 33% των προηγούμενων είναι η Νέα Δημοκρατία. Και θα έλεγα ότι έχει μια σημασία να γίνει αυτό και για εσωτερικούς λόγους. Διότι εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πραγματική εξυγχρονιστική δύναμη, η οποία θέλει να πατήσει τον γκάζι των μεγάλων αλλαγών στη χώρα. Όλοι οι άλλοι μας λένε πατήστε φρένο ουσιαστικά. Μας το λένε έμπρακτα. Διότι σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάναμε αυτούς τους 11 μήνες, μη κρατικά, μη κρατοσκοπικά πανεπιστήμια, όλοι απέναντι. Αξιοσύριζα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Νέος δικαστικός χάρτης για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, μας το λένε συνέχεια οι πολίτες. Δεν γίνεται να περνάνε 4 και 5 χρόνια για να τελειώσει η δική μία απέναντι. Απόφαση. Όλοι απέναντι. Κύριε Πρόεδρε, το 41% αυτό δεν σας είπε όμως. Δηλαδή, όταν ναι. Έχετε 41% σας λέει τρέξτε πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο κόμμα έχει 17. Μα αυτό κάνουμε. Τι δεν θέλω. Εννοώ ότι χρειάζεστε, επειδή συνδέσατε εσείς, υπάρχει το οξύμορο εδώ. Λέτε ότι μιλάμε για πράγματα τα οποία αφορούν την Ευρώπη, αλλά ταυτοχρόνως εσείς βάλατε και το σταθερότητα της κυβέρνησης. Τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν θέλω να δώσω τη δυνατότητα σε κανέναν να αμφισβητήσει το βράδυ των εκλογών, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει μια ισχυρή νομιμοποίηση να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές. Εμείς, ας πούμε, να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Κάνουμε εκενώσεις καταλήψεων στα πανεπιστήμια. Ναι. Τις κάνουμε συνεχώς. Δεν θέλω το βράδυ των εκλογών, αν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα κακό αποτέλεσμα, να βγει κάποιος και να πει «Α, δεν έχετε νομιμοποίηση να υλοποιείτε αυτές τις πολιτικές, γιατί ο λαός σας γύρισε την πλάτη στις ευρωεκλογές». Και δεν ήμασταν εμείς, αυτοί να το ξεκαθαρίσουμε, οι οποίοι κάναμε τις ευρωεκλογές ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα δείτε τις ομιλίες του αρχηγού του, η λέξη Ευρώπη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κάλπη, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ζητούμενα. Όλοι έρχονται και λένε, κοντίνεται το Μητσοτάκη. Άρα τι λένε, να μην προχωρήσουν γρήγορα οι αλλαγές. Ναι, εσείς τι θέλετε, να μην σηκώσω εγώ το γάντι. Άρα να το σηκώσετε το γάντι, προφανώς εσείς αποφασίζετε. Άρα αν έχει κακό αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία, δεν κυβερνά τη χώρα. Όχι, προφανώς και η χώρα. Θα πάμε σε εκλογές. Προφανώς η χώρα. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει αποτέλεσμα που μας οδηγεί σε εθνική κάλπη. Κανένα αποτέλεσμα δεν οδηγεί τη χώρα σε εθνική κάλπη. Όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, τόσο θα περιοριστούν εκείνες οι φωνές οι οποίες θα ζητούν να πάμε πίσω και όχι μπροστά. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που έχει σημασία το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαϊκισμός ξανασηκώνει κεφάλι παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και εδώ με διαφορετικές εκφάνσεις. Ποιος τον εκφράζει εδώ? Και τα κόμματα στα δεξιά μας, αλλά και τα κόμματα στα αριστερά μας και ειδικά, θα έλεγα, η αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα από μια επιστροφή στο παρελθόν και ως προς το περιεχόμενο των πολιτικών, ο Θεός να τις κάνει πολιτικές, λεφτόδεντρα δηλαδή, να πάμε να δαπανίσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις εποχές των μνημονίων και της χρεοκοπίας και δυστυχώς και ως προς το ύφος. Και το ήθος του πολιτικού λόγου. Ναι. Γιατί θα πίστευα εγώ ότι κάποια στιγμή τελειώσαμε με την τοξικότητα και την χειδαιότητα, με αυτό το οποίο αποκαλούμε πολλακισμό. Αλλά εδώ αποδεικνύεται ο μαθητής να έχει ξεπεράσει το δάσκαλο. Ποιος είναι ο μαθητής? Ο κ. Κασελάκης. Λοιπόν, άρα είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ πια ο πολλακισμός? Απόλυτα. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος αρκεί να δει την ομιλία του κ. Κασελάκη χθες για να αντιληφθεί πια το επίπεδο της τοξικότητας των προσωπικών επιθέσεων, των ύβρεων, όχι μόνο εναντίον εμού, εναντίον όλων. Εναντίον όλων. Αν αυτός ο πολιτικός λόγος συνιστά εξυγχρονισμό και τομή στο πολιτικό σύστημα σε μια εποχή που λέμε όλοι να πετύχουμε μεγαλύτερες συνθέσεις, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού μεγάλα προβλήματα, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Παρακολουθείτε τη μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, κύριε Πρόεδρε, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ απ' τη μία λέει ότι εγώ θέλω να είμαι ισχυρή και θεσμική αντιπολίτευση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, και ο κ. Κασελάκης, ενισχύστε με ώστε να έρθει η ανατροπή. Την παρακολουθείτε, τον παρακολουθείτε αυτό? Όχι ιδιαίτερα, και πρέπει να σας πω ότι η ισχυρή και θεσμική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, του δίθεν εξυγχρονιστικού προοδευτικού κόμματος, έχει καταψηφίσει όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει δρομολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Καταψήφισε όχι μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καταψήφισε την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστήμιου, καταψήφισε την επιστολική ψήφο, καταψήφισε τις παρεμβάσεις που κάναμε για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες και τις παραλίες. Άρα. Για εμένα δεν βλέπω μεγάλες διαφορές στην πολιτική τους
Του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο απέναντι στην κυβέρνηση είναι, με διαφορετικούς, θα έλεγα, βαθμούς τοξικότητας στον λόγο τους. Αλλά δεν βλέπω καμία τεράστια διαφορά. Γι' αυτό και δεν έχω διστάσει να χαρακτηρίσω και τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά είναι ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, ως προς αυτά τα οποία λέει. Μάλιστα. Διότι ξέρετε, τα κόμματα κρίνονται τελικά από τις πολιτικές τους επιλογές και από το πώς κινούνται και στο κοινοβούλιο. Όταν βρίσκεσαι απέναντι σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες θα ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια ευρύτερη διακομματική συνένεση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μιλάς με πιστικότητα ότι είσαι μια προοδευτική εξυγχρονιστική δύναμη. Σας είπα ξανά, καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ την επιστολική ψήφο. Μια τεράστια θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή σε μια κάλπη που ξέραμε εξ αρχής ότι θα υπήρχε μεγάλη τώρα, θα φέρετε και για τις εθνικές ρύθμιση. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι θα φέρουμε μια συνολική ρύθμιση, η οποία σε πρώτη φάση μεταβεβαιότητας, γιατί εκεί έχουμε συνταγματική δυνατότητα, θα αφορά τους εκτός επικρατείας συμπολίτες μας. Χρειαζόμαστε όμως από το Σύνταγμα 200 ψήφους. Θα μπορούσαμε ήδη να τις είχαμε εξασφαλίσει. Μόνο που τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρήκαν ευκαιρία και δεν στήριξαν ούτε αυτή τη μεταρρύθμιση. Νομίζω ότι τώρα με την επιτυχία της επιστολικής ψήφου, με ανθρώπους όπως ο συμπολίτης μας από τον. Θα το ξανασκεφτούν, λέτε. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να μην στηρίξουν τουλάχιστον αυτήν την πρωτοβουλία. Παραδοσιακά, κύριε Πρόεδρε, στην μεταπολίτευση οι κυβερνήσεις εδώ ψηφίζονται για δύο τετραετίες. Τώρα δεν υπάρχει προηγούμενο να έχει ψηφιστεί για τρίτη τετραετία κυβέρνησης. Εσείς είστε, ολοκληρώνετε σε λίγο τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας. Πώς κρίνετε καταρχάς τον πρώτο χρόνο και μπορείτε να μας πείτε τι μεταρρυθμίσεις θέλετε να κάνετε? Γιατί ξέρετε οι μεταρρυθμίσεις έχουν και λίγο περίεργη χρειά για τον κόσμο από τα χρόνια του Μνημονίου. Που μπορεί να σας εμποδίσει ένα αποτέλεσμα κακό το βράδυ των Ευρωεκλογών. Καταρχάς είμαι ο πρώτος, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, που θα πω ότι πάντα μπορούμε καλύτερα. Οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Η ακρίβεια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σχετικά ενθαρρυντικά. Το πρόβλημα όμως ακόμα υπάρχει και η μόνη απάντηση απέναντι στο πρόβλημα, η μόνιμη, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχω φέρει, ξέρετε, εδώ δύο προγράμματα. Έφερα το πρόγραμμα των ευρωεκλογών και έφερα και το πρόγραμμα της τετραετίας μας, ναι, το οποίο έχει ως κεντρική δέσμευση. Θυμάστε, τα έλεγαμε, νομίζω, αντίστοιχη μέρα ήταν, ναι, και πριν από τις εθνικές εκλογές, την αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τη μείωση της ανεργίας, την επενδυτική ορμή την οποία έχει η ελληνική οικονομία να μπορέσει να τη συντηρήσει και γιατί όχι να την αυξήσει και να υπάρχει μια πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Σας ικανοποίησαν αυτές οι αυξήσεις? Γιατί αν είναι να χάνονται στο ράφι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ικανοποιητικές. Αλλά είπατε ότι προχωρήσαμε στις αυξήσεις. Αν θα υπάρξουν και περαιτέρω. Θα σας πω ότι βλέπουμε, ναι. Καταρχάς, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28%. Mm-hmm. Αυτή είναι, αυτό από τα 650 ευρώ έχει πάει στα 830 ευρώ. Οι συμπολίτες μας που δουλεύουν με το κατώτατο μισθό είναι ποσοστία λιγότεροι. Αν πάτε σήμερα στον κλάδο του τουρισμού και πείτε στους εργοδότες, προσλαμβάνετε με το κατώτατο μισθό, θα σας πούνε προφανώς και όχι. Αναγκαζόμαστε και ευτυχώς να πληρώσουμε περισσότερα. Πολύ απλά γιατί η ανεργία έχει μειωθεί, γιατί παρέχουμε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, χρειαζόμαστε καλύτερα εκπαιδευμένους εργαζόμενους, πρέπει να τους πληρώσουμε καλύτερα. Πού αποτυπώνεται αυτό? Στο μέσο μισθό. Στο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται με πλήρη απασχόληση και όχι με μερική απασχόληση. Είναι θετικές ενδείξεις. Πάμε με άλλα λόγια στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μιας και με ρωτήσατε για τετραετία, έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Διότι αυτή η απόδοση της οικονομίας εξαρτάται και από μια σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις. Να δώσω δύο παραδείγματα. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Η πολεοδομική παρέμβαση την οποία κάνουμε, η οποία είναι τεράστιας διάστασης με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, να μπορεί να ξέρει κάποιος. Τα οποία περιμένει ο κόσμος, πρέπει να σας πω, και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα μηνύματα, το πρωί ζητήσαμε από τους ακροατές στο ραδιόφωνο να μας στείλουν ερωτήσεις για σας. Οι κατηγοριοποίησεις είναι τρεις περίπου. Καθυστερείς δικαιοσύνη. Καθυστερείς δικαιοσύνη. Γι' αυτό μίλησα, γι' αυτό. Είναι η ακρίβεια, ναι, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Και αυτό μπορεί είναι η τρίτεκνη.
Αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι στείλανε αυτό. Και είναι τα οικόπεδα, οι καθαρισμοί που δεν έγιναν τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι περίπου τα θέματα. Γι' αυτό και σας μιλώ. Αυτή είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Γι' αυτό και σας μιλώ για αυτά τα θέματα και δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Αλλά όταν ψηφίσαμε τον νέο δικαστικό χάρτη, που τι κάναμε ουσιαστικά? Ενοποιήσαμε τους ειρηνοδίκες με τους πρωτοδίκες. Γιατί διαπιστώσαμε ότι έχουμε σχετικά μεγάλο αριθμό δικαστών, αλλά μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων. Πήραμε λοιπόν δικαστές που ουσιαστικά μπορούν να κάνουν περισσότερη δουλειά. Τους εντάξαμε στην πρώτη βαθμίδα της δικαιοσύνης. Κάναμε ενοποιήσεις ως προς τη χωροταξία των δικαστήριων με αντιδράσεις πολλές τοπικές. Πολλές τοπικές αντιδράσεις. Δεν ήταν μια εύκολη μεταρρύθμιση. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα αυτό θα δείξει αποτελέσματα. Αναφερθήκατε και στα ζητήματα των χρήσεων γης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο πολίτης πού μπορεί να χτίσει, τι μπορεί να χτίσει. Εκεί όμως καθυστερείς από το Συμβουλίο της Επικρατείας. Είναι συγκλονιστικές οι αποφάσεις που βγαίνουν. Να πάρουμε δύο ξεχωριστά θέματα εδώ πέρα. Είναι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και είναι και το κράτος. Μισό λεπτό. Και οι αποφάσεις του που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και είναι και οι οριζόντιες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες μας δεσμεύουν ενίοτε να πρέπει να προσαρμόσουμε την πολεοδομική μας νομοθεσία. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές τάξεις προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και τα δύο. Αλλά βλέπετε ότι κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν είπα ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια σε ένα χρόνο. Κυβερνούμε λιγότερο του 25% του ωφέλιμου χρόνου της τετραετίας. Ναι, όμως... απλώς έχετε παραλάβει από εσάς. Ναι, μισό λεπτό όμως. δηλαδή δεν έχετε παραλάβει από κάποιον άλλο, έχετε παραλάβει από εσάς. Μισό λεπτό όμως. Είστε πέντε χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί την πρώτη τετραετία δεν μειώσαμε τους φόρους. Όλους τους φόρους. Ναι, τους μειώσαμε. Μιλάμε πολύ για μείωση φόρους, συγγνώμη. Δεν βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Δεν αντιμετωπίσαμε τον COVID, το μεταναστευτικό. Δεν κάναμε τον gov.gr, δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Δεν είπε κανείς ότι δεν κάνατε τίποτα. Αλλά ένας κύριος το πρωί λέει το 2017 έπαιρνα σύνταξη 930 ευρώ μόλις που βγήκε στη σύνταξη. Τώρα λέει παίρνω 1100, όντως, και έχουν μειωθεί και οι φόροι και. Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας, μου λέει ο άνθρωπος. Γιατί έχει δίκιο στο βαθμό που αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα. Ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σε σχέση με το που ήταν πριν από 3 χρόνια. Ναι. Άρα δεν μας αρκεί να μειωθεί ο πληθωρισμός. Θέλουμε να δούμε μείωση τιμών. Τον τελευταίο μήνα, το λέω με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, για πρώτη φορά, μπορεί ο καταναλωτής να μην το βλέπει ακόμα, αρχίζουμε να βλέπουμε κατά μέσο όρο μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Δεν αρκεί να μειώνεται ο πληθωρισμός, πρέπει να μειωθούν. Πρέπει να μειωθούν οι τιμές. Και να σας πω κάτι, και η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Που θα έπρεπε να είναι μια εθνική πρωτοβουλία. Ερχόμαστε ουσιαστικά και τι λέμε. Λέω στην κυρία Von der Leyen, την οποία στηρίζω για επόμενη πρόεδρο της Επιτροπής, στηρίζω, αλλά βάζω και εγώ τα θέματα τα οποία είναι προτεραιότητα για την Ελλάδα και το ζήτημα των πολυεθνικών. Στηρίζετε, αλλά αν δεν βγει η Von der Leyen, θα πάτε εσείς. Εγώ δεν πάω πουθενά, το έχω πει. Το ξέρω ότι το έχετε πει, αλλά είναι διαφορετικό να το λέτε πριν και διαφορετικό όταν έρθει κάποιο και σας πει. Μαζευτούν οι πρωθυπουργοί της Ευρώπης και σας πει. Μα πιστεύετε ότι το έχω πει με τόση έμφαση ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξω άποψη? Όταν φτάνει εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Δεν είμαι στη θέση σας, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω. Και το έχουν. Καταρχάς είναι τιμητικό να γίνεται αυτή η κουβέντα. Σας έχει γίνει πρόταση? Καμία πρόταση δεν έχει γίνει. Καμία πρόταση δεν έχει γίνει. Αυτές είναι φήμες, οι οποίες μπορεί να διακινούνται για διαφορετικούς λόγους. Μόνο και μόνο ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι τιμητικό για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχω ξεκαθαρίσει όμως ότι εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρώπη και όχι την Ευρώπη στην Ελλάδα. Άρα αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει για εμένα. Γι' αυτό και η υπόθεση εργασίας είναι ότι θα είναι η κυρία Von der Leyen ξανά πρόεδρος Επιτροπής. Αλλά κάθε κράτος δεν παρέχει, ξέρετε, τη στήριξή του χωρίς να θέτει θέματα προτεραιότητας στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δουλεύει η Ευρώπη. Με διαπραγματεύσεις και έχοντας κάθε χώρα τη δυνατότητα να εξαργυρώσει το κύρος της και την ισχυρή της θέση, δρομολογώντας ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες είναι ωφέλιμες για την χώρα. Άρα εσείς τις βάλατε την ακρίβεια, τις αντιμετώπιση των πολυεθνικών. Το κομμάτι της ακρίβειας που αφορά τις πολυεθνικές. Είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο. Λοιπόν, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες μικρές αγορές. Ναι. Και ουσιαστικά μόνο η Ευρώπη μπορεί να αντιδράσει πανευρωπαϊκά. Απλώς πρέπει να το κάνει και γρήγορα, γιατί αργός ήρθε το καράβι, η αλήθεια είναι. Ένα από τα προβλήματα, τους προβληματισμούς που έχει ο κόσμος έξω, φαντάζομαι σας το λένε, είναι ότι είναι αργές οι αποφάσεις. Αργούν οι αποφάσεις. Πολύ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη απαιτεί συμφωνία 27 κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν με ομοφωνία.
Επειδή όμως ξέρετε, χθες βρέθηκα σε μια πολύ συγκινητική τελετή για τα 80 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτές οι ιστορικές, θα έλεγα, επέτη μας θυμίζουν γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί παρά τις δυσκολίες της είναι ένα πολύ επιτυχημένο εγχείρημα ειρήνης, το οποίο πρέπει να αποκτήσει όμως και τη σημερινή εποχή που έχουμε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης και μια έντονη γεωπολιτική διάσταση. Ναι, η Ευρώπη αργεί, αλλά τα καταφέρνει κιόλας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης μας πήρε 4 μήνες να το επαντευτούμε και ένα μήνα πριν όλοι στοιχημάτιζαν ότι δεν θα πείσουμε τους φιδωλούς να κάνουν αυτή την κίνηση. Ναι. Όμως 750 δισεκατομμύρια ευρώ με ευρωπαϊκό δανεισμό, από τα οποία η χώρα μας πήρε τα 36, τη μεγαλύτερη ποσοστία κατανομή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Κανείς δεν είπε ότι πας στην Ευρώπη και πατάς ένα κουμπί ή καταθέτεις μια πρόταση και αυτό γίνεται πράξη. Θέλει συστηματική δουλειά και με βαθιά γνώση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει η ευρωπαϊκή, θα έλεγα, γραφειοκρατία. Να γυρίσουμε λίγο στην πενταετία, το είπε και ο Χρήστος πριν, για τα 5 χρόνια διακυβέρνησης. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πρώτον, αν η φετινή είναι η χειρότερη χρονιά. Ή υπάρχει κάποια άλλη από τις προηγούμενες. Και το λέω αυτό διότι μερικοί μήνες μόλις πέρασαν από την έναρξη της νέας διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, για να υπάρξει στο λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης η λέξη αλαζονία, η λέξη 41% απαντά ο Μητσοτάκης σε ό,τι του λέμε. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ αν είναι η χειρότερη χρονιά και αν στην κυβέρνηση έχετε παρατηρήσει φαινόμενα αλαζονίας. Πάσατε δύο συνεργάτες. Αναλόγως τι ορίζεται ως χειρότερη χρονιά. Πολιτικά νομίζω το λέω. Σας παρέθεσα μια σειρά από μεταρρυθμιστικές επιτυχίες, οι οποίες είναι απολύτως συνεπείς με το πρόγραμμά μας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι όταν το βράδυ των εκλογών οι πολίτες μας έδωσαν αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό, όταν απευθύνθηκα σε αυτούς και τους ευχαρίστησα, το πρώτο πράγμα το οποίο ξόρκησα είναι την αλαζονία. Και αν υπάρχει αλαζονία, που μπορεί να υπάρχει. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρέπει πρώτα να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου και δεύτερον να είμαι αυστηρός με τους συνεργάτες μου. Και θα το ξαναπώ πολύ εμφατικά. Όταν αξιολογώ το πολιτικό προσωπικό, τους υπουργούς μας, με τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, βλέπω αποτελεσματικότητα και βλέπω και χαρακτήρα, συμπεριφορά. Και τα δύο έχουν μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να ανεχθώ σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε έκφανση αλαζονίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, μια συμπεριφορά η οποία περιφρονεί τα προβλήματα του κόσμου, η οποία θεωρεί ότι κάποιος μας χάρισε κάτι, κάτσαμε στην καρέκλα και είμαστε αμετακίνητοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαι αυστηρός με τον ίδιο μου τον εαυτό και να προσπαθώ να βελτιώνομαι, να ακούω την κριτική. Γιατί τι σημαίνει αλαζονία, ξέρετε. Mm-hmm. Να σας πω τι σημαίνει αλαζονία, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να σου λέει κάποιος, έχω ένα πρόβλημα. Και εσύ να του λες, μα αφού τα έχουμε πάει μια χαρά και τι είναι αυτά τα οποία μου λες, δεν έχεις δίκιο. Αυτό δεν μπορεί. Ο πολίτης όταν μας λέει ότι έχει ένα πρόβλημα, οφείλουμε να τον ακούσουμε. Αν πιστεύουμε ότι κάπου έχει άδικο, να του εξηγήσουμε με γλυκό και ευγενικό τρόπο τι έχουμε κάνει, αλλά κυρίως να αντιληφθούμε ότι ο πολίτης ζει την πραγματικότητα. Την καλή της πλευρά, όπως σας την είπα, αυτό που είπατε πριν. Ένας συνταξιούχος αυξήθηκε η σύνταξή του, αλλά έχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε. Και το λέω αυτό και στους υπουργούς. Τα προβλήματα των πολιτών είναι να θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά σημαντικά ή να θεωρούμε ότι εμείς συμπαθώς πάντα έχουμε δίκιο και οι πολίτες έχουν άδικο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το ανεχτώ ως πάμε συμπεριφορά. Λίγο ξανά στην καθημερινότητα, η οποία αυτό είναι το βασικό και οι περισσότεροι νομίζω συντριπτική πλειοψηφία με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη λογική ψηφίζει. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι τρίτεκνοι. Και λέει να πείτε στον Πρωθυπουργό ότι δεν βγαίνουμε. Και ότι θα πρέπει κάτι να γίνει με εμάς, αφού κόπτονται όλοι για το δημογραφικό της χώρας. Έχετε στο πρόγραμμά σας κάτι για τους τρίτεκνους? Καταρχάς είναι εδώ και αυτό στο πρόγραμμά μας. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινήσεις. Ποιες είναι αυτές, να τις τονίσουμε. Έχουμε αυξήσει το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε. Για όλες τις οικογένειες. Ναι, για κάθε παιδί όμως. Το επίδομα γέννας έχει αυξηθεί και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οι αυξήσεις που δώσαμε στους δημοσίους υπαλλήλους και το επίδομα τέκνου είναι μεγαλύτερες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Και πολλές από τις δράσεις μας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης έχουν ακριβώς υπόψη μας το δημογραφικό ζήτημα και το πώς θα ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά. Και βλέπω με χαρά ότι υπάρχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις
οι οποίες έρχονται και κάνουν για τους εργαζόμενους τους κινήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις οποίες θέλουμε να ενθαρρύνουμε ενδεχομένως και με κίνητρα, για να μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Εγώ είμαι τρίτεκνος και ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις. Νομίζω ότι καταλαβαίνω σε έναν βαθμό το. Όχι, καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχεις. Το να έχεις τρία παιδιά το καταλαβαίνω στο σπίτι. Το κόστος της ζωής σήμερα με παιδιά είναι δυσθεώρητο. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο. Ξέρετε, ένας κύριος μας έστειλε το πρωί και θεωρώ ότι έχει δίκιο προσωπικά. Είναι τρίτεκνος. Έχει αποφασίσει, λέει αυτός με τη γυναίκα του, να πηγαίνουν τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο. Όμως εμένα μου το θεωρούν τεκμήριο. Δεν μου αφαιρούν κάτι από τη φορολογία μου που πηγαίνουν τα παιδιά στο. Αυτό είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Αλλά είναι σοβαρό για τον άνθρωπο. Για τον συγκεκριμένο, για τον κάθε άνθρωπο είναι σοβαρό. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος παίρνει με τη γυναίκα του 3.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 1.500 ευρώ το μήνα. Δεν βγαίνει. Άλλη τάξη ζήτημα. Αλλά το πρόβλημά μας με το δημογραφικό δεν είναι μόνο η τρίτεκνη. Και θα κάνουμε κινήσεις για τους τρίτεκνους. Μελετάμε ένα συγκροτημένο σχέδιο όμως, όχι μόνο για τους τρίτεκνους όμως. Θέλω να το τονίσω. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πολλές οικογένειες δεν πάνε από το πρώτο στο δεύτερο παιδί. Ούτε στο πρώτο πολύ. Λοιπόν, εντάξει, το να πας. Κάποιοι μπορεί για λόγους, κάποιες οικογένειες για λόγους. Του πώς αντιλαμβάνονται τη δικιά τους οικογενειακή ζωή να μην θέλουν παιδιά. Όταν έχεις κάνει το πρώτο παιδί όμως, έχεις διαβεί το Ρουβίκο να έχεις δει τουλάχιστον τη χαρά του παιδιού. Είναι μερικές φορές πιο εύκολο να πείσεις τον άλλον να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παρά να ξεκινήσει να κάνει οικογένεια. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές μας σχετικά με την υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας. Με την ποιότητα της εκπαίδευσης, με τα ολοήμερα σχολεία, με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με προγράμματα πιλωτικά όπως οι δαντάδες της γειτονιάς. Πώς θα επιλέξουμε δηλαδή. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, καταλαβαίνω ότι είναι το οικονομικό. Βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, δημογραφικές αλλαγές δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Προφανώς. Θέλουν δεκαετίες αυτές οι πολιτικές για να αποδώσουν. Και μιας και μιλάμε για το δημογραφικό, να τονίσω ότι έχει και μια δεύτερη διάσταση, και αυτή είναι το γεγονός ότι γερνάμε ως κοινωνία. Και όταν γερνάμε ως κοινωνία, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, πως δίνουμε τη δυνατότητα σε συνταξιούχους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν να το κάνουν χωρίς να τους φορολογήσουμε ουσιαστικά και να περικόψουμε τη σύνταξή τους. Το κάναμε. Έχουμε 100.000 συνταξιούχους σήμερα οι οποίοι εργάζονται νόμιμα. Ναι, και είναι και εντυπωσιακό. Συμπληρώνουν κενά στην αγορά εργασίας, γιατί δεν κλέβουν ουσιαστικά θέσεις από τα νεότερα. Και δεν παίρνουν παιδιά. Και τα λεφτά μαύρα. Λοιπόν, δεν παίρνουν τα λεφτά μαύρα, αυξάνεται η σύνταξή τους, διότι καταβάλουν εισφορές. Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη πολιτική αυτή. Και βέβαια, πολιτικές οι οποίες αφορούν τη δημόσια υγεία, διότι καθώς θα γερνάμε ως κοινωνία, ζητήματα όπως οι προληπτικές εξετάσεις, στις οποίες έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και με μεγάλη επιτυχία πιστεύω, διότι νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Έχει αναγνωριστεί ότι για πρώτη φορά γίνεται σε αυτήν την έκταση στη χώρα. Δεν είναι υποκατάστατο για τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στα νοσοκομεία. Να το ξαναπώ αυτό. Αλλά το γεγονός ότι πρέπει να φροντίζουμε περισσότερο προληπτικά την υγεία μας με τη βοήθεια του κράτους είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Εσείς ως γνήσια φιλελεύθερος πολιτικός, μας ρώτησε ένας άνθρωπος, πώς δέχεστε να μπουν περιορισμοί στο Airbnb? Το πώς θα περιορίζεται, λέει, και πώς θα χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος και συγκεκριμένες μέρες το σπίτι του, που θέλει να βγάλει κάποιο εισόδημα, το δηλώνει κανονικά. Και μας ρώτησε το πρωί, λέει, πώς ένας φιλελεύθερος άνθρωπος σαν το Μητσοτάκη θα βάλει περιορισμούς. Θα βάλετε περιορισμούς. Με αυτήν την λογική, θα έπρεπε η αγορά να δουλεύει χωρίς κανένα περιορισμό. Έτσι είναι. Οι παρεμβάσεις στην αγορά γίνονται γιατί βλέπουμε το δημόσιο συμφέρον. Βλέπουμε το όλον του Airbnb. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τον ιδιοκτήτη να βγάλει ένα πρόσθετο εισόδημα. Να θυμίσω στον φίλο μας όμως ότι το Airbnb ξεκίνησε στη λογική της μίσθωσης του σπιτιού σου. Ναι. Εντάξει, για κάποιες μέρες όταν λείπεις. Άρα δεν ήταν το Airbnb ποτέ η λογική του να γίνει υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίστοσης. Έγινε. Λοιπόν, ναι, αλλά αγοράζω σπίτι, δηλαδή, αλλά για να όταν, γίνεται, σε όταν γίνεται υποκατάστατο της μακροχρόνιας μίστοσης και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην αγορά, το κράτος οφείλει τουλάχιστον να εξετάσει αυτή την πραγματικότητα και το Airbnb. Και το Airbnb, δεν είναι μόνο το Airbnb. Δεν είναι μόνο το Airbnb. Οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμες ήρθε για να μείνει. Αν όμως πρέπει να μπουν κάποιοι λελογισμένοι περιορισμοί, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να μισθώσουν μακροχρόνια τα κινητά τους. Διότι ή έχεις ένα κινητό και το μισθώνεις, ή δίνεις το σπίτι σου. Θυμίζω ότι το Airbnb ξεκίνησε στη λογική ότι εγώ μισθώνω το σπίτι μου για κάποιες μέρες όταν λείπω διακοπές. Ναι. Έγινε business. Καλή business, επικερδής για τους ιδιοκτήτες.
Όμως εμείς είπαμε ότι αν θες να το κάνεις, πας μια πολυκατοικία και να την κάνεις Airbnb, ουσιαστικά ανταγωνίζεις σε ένα ξενοδοχείο. Άρα πρέπει να πληρώνεις τον ίδιο φόρο, πρέπει να έχεις τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε και στρεβλώσεις. Θα το περιορίσετε στις 90 ημέρες, είναι κάτι που το σκέφτεστε? Δεν είμαι έτοιμος να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, διότι να ξέρετε ότι καταρχάς γι' αυτό υπάρχει νόμος. Απλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική υπουργική απόφαση, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνθετο ζήτημα και πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γεγονός ότι το Airbnb δίνει ένα πρόσθετο εισόδημα σε ιδιοκτήτες και στην ανάγκη επίσης να απελευθερωθούν κίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Μάλιστα. Θα έχετε περισσότερα στο θέμα αυτό εντός των επόμενων μηνών. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, η αντιπρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Είδαμε ήδη τις πρώτες φωτιές. Φαντάζομαι το παρακολουθείτε κι εσείς. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Το κράτος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτά που οι επιστήμονες και οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι θα έχουμε και θα ζήσουμε το φετινό καλοκαίρι? Κανείς δεν μπορεί ποτέ να σας πει με το χέρι στην καρδιά ότι είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε πιο έτοιμοι από πέρσι. Mm-hmm. Και τι σημαίνει το πιο έτοιμοι από πέρσι? Καταρχάς, έχουμε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική προστασία. Αυτό δεν φαίνεται κατά ανάγκη από φέτος. Δηλαδή, οι επενδύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί από του χρόνου. Όμως, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο κομμάτι της πρόληψης, με πάρα πολλούς καθαρισμούς, με καλύτερη συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, με περισσότερη επιτήρηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε drone τα οποία επιτηρούν τα πιο κρίσιμα δάση. Δεν μπορούμε να επιτηρήσουμε προφανώς όλη τη χώρα, αλλά στα περιαστικά δάση, ας πούμε, του λεκανοπεδίου. Έχουμε drone τα οποία πετάνε και τα οποία έχουν εντοπίσει φωτιές. Γιατί το παιχνίδι, υπάρχει υπεύθυνος, η τοπική αυτοδιοίκηση, το παιχνίδι, δηλαδή η περιφέρεια. Υπάρχει ένας πολύ καλύτερος συντονισμός μεταξύ πολιτικής προστασίας, περιφέρειας και δήμων και εθελοντών, τους οποίους θέλω και πάλι να ευχαριστήσω για αυτό το οποίο κάνουν. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν έχει βρέξει πολύ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάνουμε κινήσεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Ακούω και εγώ την γκρίνια, ξέρετε, για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε κάνει τίποτα στο παρελθόν. Τώρα κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Μες. Δεν περιμένω, να σας το πω και ειλικρινά όπως αισθάνομαι, δεν περιμένω απόλυτη συμμόρφωση από τον πρώτο χρόνο. Περιμένω όμως να αντιληφθούμε ότι δεν χρειάζεται να έρθει το κράτος να μας πει ότι πρέπει να καθαρίσουμε το οικόπεδο μας, ειδικά αυτά που είναι εντός αστικού ιστού. Γιατί αυτά είναι τα επικίνδυνα. Όταν μπει μια φωτιά. Το κράτος, κύριε Πρόεδρε, στα δύσκολα το θέλει ο πολίτης. Όταν βρέχει πολύ, όταν πλημμυρίζει, όταν υπάρχει φωτιά. Όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Εύκολα την κάνουμε και μόνο. Το κράτος είναι εκεί. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη την ένταση των φαινομένων που πρέπει να διαχειριστεί. Εγώ βρέθηκα στη Θεσσαλία για πολλωστή φορά. Λοιπόν, έχει γίνει δουλειά στη Θεσσαλία, σοβαρή, και κάτι το οποίο αναγνωρίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν ανήκει στο δικό μας χώρο, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και στα ζητήματα των αποζημιώσεων και στα ζητήματα τώρα της πρώτης παρέμβασης με καθαρισμούς ρεμάτων και στα ζητήματα του σχεδιασμού. Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε φυσικά φαινόμενα τέτοιας έντασης που δεν τα έχουμε ξαναδιαχειριστεί στο παρελθόν. Γι' αυτό και οφείλουμε κάθε φορά να γινόμαστε, όπως σας είπα, καλύτεροι. Λοιπόν, για πάμε και στα πολιτικά, γιατί οι εκλογές έχουν και πολιτικά διακυβεύματα σε κάθε περίπτωση. Πριν ξεκινήσουμε μεταμιγώς πολιτικά, την ιστορία με το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη, πώς την σχολιάζετε, και το γεγονός ότι σας κάλεσε να καταθέσετε και εσείς το δικό σας πόθεν έσχεση για το 22 και το 23. Καταλαβαίνω ότι αφήνει κάποια υπονοούμενα ότι έχετε αγοράσει κάτι, αν καταλαβαίνω καλά. Να πω κάτι. Ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε κάλλιστα να είχε καταθέσει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το πρώτο πόθεν έσχεση, να το πούμε απλά λόγια, όσο είχε υποχρέωση εδώ και αρκετούς μήνες και να έχει τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση. Ο ίδιος επέλεξε να κάνει το πόθεν έσχεση του σοου την τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών και μάλλον να δημιουργηθούν περισσότερα ερωτήματα από όσα μπόρεσε να απαντήσει. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτή την συζήτηση, γιατί νομίζω ότι αδικούμε και τα προβλήματα των πολιτών και τη σημασία των ευρωεκλογών. Από εκεί και πέρα, το δικό μου πόθεν έσχεση έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά. Μην μπλέκουμε την δήλωση της πρώτης περιουσιακής κατάστασης, την οποία έχει υποχρεώσει να κάνει ο κ. Κασελάκης, με το ετήσιο πόθεν έσχεση, το οποίο όλοι καταθέτουμε. Όλοι, λέω, και εμείς, εσείς. Και εσείς καταθέτουμε. Και από εκεί πέρα, ας αξιοποιήσουμε τον λίγο χρόνο που έμεινε να συζητήσουμε. Έχει παρανομήσει πάντως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε? Έχει παρανομήσει, έχει παραβεί τον νόμο? Το άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω το αναγνώρισε και ο ίδιος. Αλλά προσέξτε, για μένα αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα. Γίνεται ζήτημα γιατί έρχεται και λέει ότι εγώ είμαι μόνος έντιμος. Εγώ είμαι μόνος καθαρός.
χρησιμοποίησε μια φρασιολογία απαράδεκτη χθες για όλο το πολιτικό σύστημα. Λίγο πολύ τι μας λέει, ότι όλοι είναι κλέφτες εκτός από αυτόν. Όταν προσέρχεσαι στο δημόσιο διάλογο με αυτήν την αφετηρία, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις διαφάνειας. Εμπαφρετώσεις τις οποίες πρέπει να σεβαστεί και να τιμήσει. Δεν μας κάνει χάρη με το να καταθέσει το ποθενέσχες του. Είναι υποχρέωσή του. Λοιπόν, θέμα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα είναι η κυρία Σακελαροπούλου πάλι, έχετε αποφασίσει? Έχω πει ξανά ότι η κυρία Σακελαροπούλου επιτελεί κατά την άποψή μου πολύ καλά τα καθήκοντά της. Επίτροπος. Κύριος Σκηνάς. Άρα όλα θα τα βάλετε τώρα. Θα τα βάλουμε. Τι, αφού πάμε τα πολιτικά, θα τα βάλουμε. Νομίζω ότι θα μου ζητήσει να κάνω μια πρόβλεψη. Εδώ, έτοιμοι είμαστε. Αμέσως μετά. Έχουμε χρόνο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή. Έχουμε διάφορες σκέψεις, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω δημόσια γι' αυτό, καθώς είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια επιλογή αποκλειστική της Προέδρου της Επιτροπής και δεν μπορώ δημόσια να προκαταλάβω τη δικιά της απόφαση. Και θα έλεγα ότι εν πολλής και το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα διεκδικήσουμε μπορεί να προσδιορίσει και το πρόσωπο του Επιτρόπου. Ο οποίος μπορεί να είναι και νυν υπουργός. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά. Ανασχηματισμός, κύριε Πρόεδρε. Αμέσως μετά. Δεν το βάλες καλά. Τι. Ευάλτωση. Θα πάτε διακοπές σε βουνό. Φέτος. Ναι, καλύτερο. Δεν είχατε πει ότι τον ασχηματισμό το σκέφτεσαι στο βουνό? Καταφέρω να πάω διακοπές οπουδήποτε, θα είμαι χαρούμενος. Είπατε θα πάτε, το Άγιο Πνεύματος. Με το καλό. Σε βουνό. Αλλά όπως ξέρετε, η δουλειά μας είναι γεμάτη απρόπτα. Οπότε έχω μάθει, αν κάτι έχουμε μάθει και οικογενειακώς, είναι ότι δεν μας αρέσει να κάνουμε έναν σφιχτό προγραμματισμό. Διότι όπως μου λένε και τα παιδιά μου, ό,τι προγράμματα έχουμε κάνει. Ναι, αλλά περιμένει ένα υπουργικό συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Αν του πείτε τώρα ότι θα πάτε βουνό, θα ανησυχούν, θα είναι στα κάρβουνα. Είναι δροσερό το βουνό το καλοκαίρι. Είναι ωραίο. Να, και θέλω να ενθαρρύνω και τους συμπολίτες μας να κάνουν επιλογές προορισμών βουνού και για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν είναι μόνο τα νησιά η χώρα μας, έτσι είναι. Και γίνονται και οι ορεινοί προορισμοί, γίνονται πια πιο δημοφιλείς και το καλοκαίρι. Έχει λίμνες, έχει ποτάμια. Καθαρίζει το μυαλό στο βουνό. Λοιπόν, τώρα. Μιας και το βάλατε χθες σε ένα βίντεο TikTok που προβάλαμε κι εμείς εδώ, ποιες είναι οι τρεις πρώτες συμβουλές που θα δίνετε για το πρώτο ραντεβού? Δεν πρέπει να μας τις πείτε. Γιατί το βάλατε για να τσιμπήσουν όλοι να δουν το βίντεο, αλλά τι συμβουλές θα δίνετε? Ποιο πρώτο ραντεβού, έχουμε παντρευμένος τόσα χρόνια. Το έχετε ξεχάσει πως είναι. Δεν το θυμάστε. Στην προηγούμενη συνάντησή μας. Τα άκουσα προσωπικά και θέλω να το πω αυτό. Μόλις σας ρώτησα για την Ευρωλίγκα και τα λοιπά, τα φόρουμ των φιλάθλων, άκουσα, ναι, δεν ξέρω, γιατί ρωτάς και τα λοιπά. Τελικά τα πετύχατε. Σημαστε. Ναι, ναι. Μήπως τώρα έχετε να μας πείτε τίποτα για το Euro, να ξέρουμε τι να παίξουμε? Αυτή τη στιγμή κάνω πρόβλεψη καιρού, ακούγοντας την κυρία Σούζη. κλέβω εκκλησία, ουσιαστικά. Καιρού. Έτσι δεν είναι. Αλλά για το Euro. Λοιπόν, θα μπορώ να μιλήσω αφού δω τα πρώτα. Τα πρώτα μάτς. Τα πρώτα παιχνίδια. Δεν μας λέτε για τον μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τότε που έχετε δει το πρώτο? Εντάξει, εδώ κλέψαμε το αβαντάζ της έδρας. Ολυμπιακός είμαι εγώ. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Τον Ολυμπιακό στηρίζετε. μπορώ να κάνω διαφορετική πρόταση. Αγγλία, ας πούμε, θα το λέγατε. Η Αγγλία είναι συμπαθής ομάδα η οποία πάντα φαίνεται να φτάνει στην πηγή και τελικά νομίζω ότι θα είναι κανείς πιο ασφαλής να πάει με πιο σίγουρες επιλογές. Μακρόν δηλαδή, η Γαλλία. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει αποδείξει ότι στις μεγάλες διοργανώσεις έχει αυτή τη δυνατότητα να φτάνει στο στόχο. Άρα να το επιλέξουμε αυτό στοιχηματικά ή μήπως αυξήσουμε το εισόδημα. Είναι μια λύση. Αν είχατε στοιχηματίσει σε όλα αυτά τα οποία σας είχα πει. Πολλά λεφτά. Αυτό, όλα μαζί, τότε. Ναι, ναι. Ειδικά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όταν το είχατε προβλέψει, Χρήστο, πόσο απόδοση θα είχε αυτό? Πολλά, 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 πολλά. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και πολλά. Και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πληροφορηθήκαμε ότι έχει και η κόρη σας η μεγάλη γενέθλια σήμερα. Όντως, χρόνια πολλά. Θα είναι, περάσετε, φαντάζομαι, είναι, έτσι. Όχι, γιατί είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάζεται. Οπότε να τη πω εδώ να το ακούσει. Σοφάκι, χρόνια πολλά, να τα κατοστήσει. Δεν μπορείτε να με βλέπετε τέτοια ώρα φυσικά, γιατί κοιμάται με τη διαφορά της ώρας. Ναι. Να τη χαίρεστε. Έχετε γράψει στο χαρτάκι που κάνετε συνήθως, όπως έχετε πει, τις προβλέψεις σας για τα νούμερα της Κυριακής? Αύριο γίνεται αυτό. Αύριο. Ναι. Τι προβλέπετε? Έχετε κερδίσει στα περισσότερα? Καταρχήν, ποιοι συμμετέχουν? Οικογένεια μόνο. Μόνο οικογένεια. Είναι οικογενειακή όρωση. Και ποιος κερδίζει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι, μιας και με ρωτάτε, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, θα μιλήσω για το Μάιο,
Δηλαδή, γιατί μετά κάπως είχε προδιαγραφεί. Το πέτυχε κάποιος το Μάιο. Κανείς δεν πέτυχε το 41. Τα ποσοστά του Μαΐου. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ έβλεπα ότι πηγαίναμε καλά. Ναι. Αλλά σίγουρα κανείς δεν πέτυχε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και κανείς δημοσκόπωσε. Άρα από εκεί και πέρα, επειδή η κάλπη είναι άδεια, καλό είναι, επειδή θα βγουν τώρα και δημοσκοπήσεις πάντα της τελευταίας στιγμής, εμείς ξέρετε το λέω πάντα την τελευταία μέρα. Ναι. Εγώ σήμερα θα πάω να κάνω την τελευταία μου συγκέντρωση. Mm-hmm. Με κόπο κρατάω τη φωνή μου ανοιχτή. Έκανα ό,τι μπορούσα να εξηγήσω γιατί αυτές οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές. Μετά εμείς τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε. Δεν λέμε κουβέντα. Mm-hmm. Την Κυριακή πάμε και ψηφίζουμε και σεβόμαστε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και τα όποια μηνύματα θέλει να στείλει. Και τα αποτελέσματα σπίτι ή στο γραφείο. Τα αποτελέσματα πάντα στο γραφείο, στο κόμμα. Και αν υπάρχουν εξελίξεις, φαντάζομαι, αν χρειαστεί να κάνετε, να λάβετε κάποια μέτρα από Δευτέρα. Τι εξελίξεις. Ξέρω και εγώ, τον λόγο των αποτελεσμάτων. Θα ακούσετε. Θα κάνω τη δήλωσή μου το βράδυ, κάνοντας την εκτίμησή μου και πάλι ελπίζω για το καλύτερο και πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Κλείνοντας τώρα, Όχι. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, έχετε βάλει ένα στόχο το 33%. Συνήθως τους στόχους που βάλατε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τους πετύχατε. Είστε έτοιμος. Κύριε Κασελάκη, θα σας πει ότι είχατε 41 και πήγατε 33. Αυτό. Είστε έτοιμος να δεχτείτε ότι ο Μητσοτάκης δεν πέτυχε το στόχο του 33% που είχε βάλει ο ίδιος ή σε όλες τις περιπτώσεις έπεσε από το 41% και είναι προσωπική του ευθύνη. Καταρχάς, γιατί μίλησα για το 33, να το ξαναπώ. Συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Εσείς, όχι όλοι. Τον Ιούνιο. Το 2019 πήραμε 33% σε ευρωεκλογές όταν ερχόμασταν με πολύ φορά και πήραμε 40% μετά σχεδόν στις εθνικές εκλογές. Άρα πρέπει να συγκρίνουμε όμοιες εκλογές. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, είναι ο στόχος τον οποίο εγώ έχω θέσει. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά, το βράδυ των εκλογών όλοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα με τον δικό τους τρόπο και όλοι θα θέλουν να εμφανιστούν ως κερδισμένοι. Από και πέρα όμως τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που είναι και θα είναι αυτά τα οποία τελικά θα μας υποδείξουν οι ίδιοι πολίτες. Εγώ να κλείσω όπως ξεκινήσαμε, ευχόμενος και ζητώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα το ξαναπώ, οι αποφάσεις που θα πάρθουν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη για το καλό της Ευρώπης και για το καλό της πατρίδας μας. Είμαστε οι μόνοι που μιλήσαμε για την Ευρώπη σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχουμε ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό δέλτιο με πολλές επιλογές, 4 σταυρούς, έως 4 σταυρούς από 42 υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ζητώ τη στήριξη των πολιτών στη Νέα Δημοκρατία για να ερχόμαστε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Έχω ένα άλλο ερώτημα ακόμα και αφορά τους βόρειους γειτονές μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάναμε παράληψη και δεν το ρωτήσαμε και αναφέρομαι στον κύριο Μίτκοσκε. Έχετε αποφασίσει, επειδή συνεχίζεται αυτό το μπαράζ των προκλήσεων, έχετε αποφασίσει να λάβετε μέτρα? Περιμένω να ορκιστεί. Και να αντιληφθεί ότι η ανάληψη των καθηκόντων και του δημοσίου αξιώματος δεν του επιτρέπει να μιλά πια ως ιδιώτης. Μιλά ως πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα αυτό το οποίο ακούω, ότι ναι, μεν η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά εγώ έχω το δικαίωμα του ατομικού προσδιορισμού ως πρωθυπουργός, δεν υφίσταται. Αυτό δεν υπάρχει. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε. Και από εκεί πέρα, εδώ είμαστε να δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ εύχομαι να πετανέσει η λογική. Θέλουμε καλές σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά από εκεί και πέρα θα προστατεύσουμε και εμείς τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.